προχθές το βράδυ γύρω στις 7 με 7.30 το απόγευμα έγινε συμπλοκή αλλοδαπών που ήταν μεθυσμένοι, γνωστοί άγνωστοι όπως τους λέει η ελληνική αστυνομία. Εδώ έξω από το ξενοδοχείο. Εδώ έξω από το ξενοδοχείο αναποδογυρίσαν τις καρέκλες, σπάσαν την τέντα που έχετε εδώ πέρα, ναι. Κρεμαστήκαν πάνω, στραβώσαν όλες τις σωλήνες, αναποδογυρίσαν τις γλάστρες τις μεγάλες που βρίσκονται στην είσοδο του ξενοδοχείου, χτυπούσαν τα τζάμια του ξενοδοχείου με τα χέρια και με τις καρέκλες για να τα σπάσουν. Το προσωπικό πανικοβλήθηκε, γιατί όντως στη συγκεκριμένη ώρα είχαμε μόνο γυναίκες να εργάζονται. Είχαν καλέσει την αστυνομία, την άμεση δράση, μέχρι να κατέβω εγώ από το γραφείο κάτω. Περιμέναμε για πάνω από 55 λεπτά και με επανειλημμένες κλήσεις προς την άμεση δράση. Και είστε σε απόσταση από την Ομόνοια 50 μέτρα. Ούτε 50 μέτρα. Είχα ζητήσει εγώ σε μια κλήση μου να μιλήσω με τον αξιωματικό υπηρεσία βρισκόντας στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης. Ο αξιωματικός υπηρεσίας μου είπε ότι έχουν δώσει την κλήση και εγώ ρώτησα πού δώσατε την κλήση. Από πού θα έρθει το περιπολικό, δηλαδή πρέπει να μας σκοτώσουν για να μπορέσετε να επέμβετε ή να χτυπήσουμε εμείς, να βιοπραγήσουμε εναντίον τους και μετά να έρθετε να μας ζητάτε εμάς το τι έγινε.